Είναι εδώ ο κύριος Τσουκαλάς. Ο κύριος Τσουκαλάς, που τον ευχαριστούμε πολύ που είναι σήμερα μαζί μας, είναι ένας πολύ καλός εργατολόγος. Τον έχετε δει πολλές φορές γιατί είναι πολύ τηλεοπτικός. Δεν έχει αφήσει κανάλι για κανάλι. Και άρα σήμερα, πριν τον κύριο Πετρόπουλο να μας βοηθήσει όσον αφορά το θέμα του νέου ασφαλιστικού νόμου, θα κάνει μια εισήγηση 10 λεπτών και εμείς μπορούμε να μάθουμε, πριν ρωτήσουμε τον Υπουργό, κάποια πράγματα που μας αφορούν. Θα κάνει λοιπόν μια εισήγηση πολύ μικρή ο κύριος Τσουκαλάς. Αμέσως μετά θα έχουμε ερωτήσεις. Απλά να ξέρετε ότι όλο αυτό το πρώτο κόνσεπτ 7 η ώρα τελειώνει. Εγώ θα πιαστώ αρχικά από αυτό που είπε ο Πρόεδρος, ότι πράγματι το 75% πληρώνει λιγότερα, ένα 10% πληρώνει τα ίδια και ένα 15% πολύ παραπάνω. Ποιο είναι όμως το προβληματικό του νέου ασφαλιστικού και πρέπει να τεθεί και στον Υπουργό και στην κυβέρνηση. Είχαμε πράγματι ένα ασφαλιστικό, το προηγούμενο ασφαλιστικό, το ξέρετε καλύτερα από εμένα, που γεννούσε χρεοφυλέτες. Όταν στον ΟΑΕ ήταν εισφορές 5.000 ευρώ, 5.500 ευρώ για έναν πενιντάρι, ανεξάρτητα τι εισόδημα είχε, πράγματι είδαμε ότι δεν μπορούσε ο ΟΑΕ να σταθεί. Γεννούσε χρεοφυλέτες, το ένα δεύτερο δεν μπορούσε να πληρώσει. Εδώ έχουμε ένα ασφαλιστικό, το οποίο πράγματι πολλοί πληρώνουν λιγότερα, κάποιοι πληρώνουν πάρα πολλά, άρα είναι αντιαναπτυξιακό, γιατί επιχειρήσεις οι οποίες απασχολούν προσωπικό ή που μπορούν να τρέξουν την οικονομία αυτή τη στιγμή έχουν πρόβλημα, γιατί όταν επιβαρύνει ένα επιχειρηματία με 10.000 ευρώ παραπάνω, στην ουσία του στερεί τη δυνατότητα και να επενδύσει και να επανεπενδύσει κέρδη και να κρατήσει το προσωπικό. Αυτό είναι το ένα πρόβλημα. Δεύτερο είναι ότι είναι ένα κίνητρο για φοροδιαφυγή ή σποροδιαφυγή. Τρίτο πρόβλημα ποιο είναι. Έγινε αναλογιστική μελέτη η οποία να δείξει ότι ο στόχος που υπάρχει σήμερα από το νέο ασφαλιστικό, βάσει δηλαδή των εκαθαριστικών σημειωμάτων της εφορίας των φορολογούμενων, ότι τα ποσά αυτά φτάνουν για να χρηματοδοτούν το ασφαλιστικό και τις συντάξεις. Γιατί είχα πριν ένα ασφαλιστικό όπου έπρεπε να πιάνει χ ποσό, δεν το έπιανε γιατί γεννούσε προφυλέτες. Τώρα έχω ένα ασφαλιστικό όπου ο στόχος είναι πάρα πολύ μικρότερος των χρημάτων που μπορεί να πιάσει. Είναι με πιο εύκολο να εισπραχθούν γιατί ζητάει λεφτά από κάποιον που υποτίθεται ότι μπορεί να τα δώσει. Έχουν κάνει αναλογιστική μελέτη αν τα χρήματα που ζητάνε με το νέο ασφαλιστικό επαρκούν για να καλύψουν τις ανάγκες του συστήματος. Δεν έχουν κάνει. Άρα ένα βασικό πρόβλημα ποιο είναι, ότι υπάρχει ο κίνδυνος ακόμα και να πιαστούν τα έσοδα να είναι τόσο μικρότερος ο στόχος, όπου να ανοίγει συνέχεια τρύπες στο ασφαλιστικό. Σαφώς και δεν είναι λύση η επαναφορά στο προηγούμενο στάδιο. Σε καμία περίπτωση που ζήταγε λεφτά ανεξάρτητα από κάποιον που δεν είχε ενδεχομένως τίποτα. Όμως και αυτό είναι βαθιά αντιαναπτυξιακό, κυρίως γιατί είναι δυνατόν να έχουμε επιχειρήσεις οι οποίες θα ξέρουν ότι απαγορεύεται να έχουν κέρδη, γιατί αν έχουν κέρδη θα έρθει η μέγενη του συστήματος και θα τις πάρει και να φορολογούνται δύο φορές. Και έχουμε ένα ασφαλιστικό όπου πρέπει να πείτε στον κάθε υπουργό ότι δεν είναι μόνο οι εισφορές που είναι βαριές. Είναι οι εισφορές, είναι ο τέλος επιδεδέματος, είναι οι φόροι, είναι ένα συνολικό πακέτο του βαρύσεων. Κανένας δεν θα έλεγε όχι να πληρώνει το 40% του δήματός του, αν ήξερε ότι και ένα σοβαρό κράτος, μια σοβαρή σύνταξη. Εδώ πληρώνουμε όλοι οι επαγγελματίες, και εσείς και εγώ, το 70% του δήματός μας, για να μην έχουμε στην ουσία καμία ανταπόδοση. Τώρα, το νέο ασφαλιστικό, για να βγούμε στα χρηστικά κομμάτια, έχει κάποια βασικά ζητήματα. Πρώτα απ' όλα, λέει ποιοι είναι οι υπόχρεοι ασφαλιστικών εισφορών. Αν εξαιρέσουμε ανώνυμες εταιρείες που είναι μόνο τους μετόχους, αν δεν είναι μέλη Διοικητικού Συμβουλίου, και αν εξαιρέσουμε τους εταίρους της ΙΚΕ, όχι το διαχειριστή, όλοι οι υπόλοιποι πυρές επαγγελματίες υποχρεούνται σε καταβολή ασφαλιστικών εισφορών. 20% είναι ο κλάδος σύνταξης, 6,95% είναι ο κλάδος ασθενείας για εσάς, οι οποίοι στην ουσία ανήκετε στο επιχειρήν. Αυτές είναι οι εισφορές όπως υπάρχουν αυτή τη στιγμή. Δεν έχετε άλλα πακέτα, δεν έχετε επικουρική, δεν έχετε κλάδο εφάπαξη εσείς. Είναι μόνο το 20% η σύνταξη, 6,95% ασθένεια. Υπάρχει ένα κατώτερο ποσό. Ακόμα και εκείνος ο οποίος δηλώνει ζημιά, είτε γιατί πάει πάρα πολύ άσχημα, είτε γιατί έχει πάρα πολύ μεγάλα έξοδα και λογιστικά έχει φτιάξει ένα ποσό που δείχνει ζημιά, είτε δηλώνει από 0 μέχρι 7.000 ευρώ, θα πληρώσει εισφορές βάσει του μηνιαίου ποσού των 586 ευρώ. Άρα στην ουσία 167 ευρώ το μήνα είναι το κατώτερο ποσό ασφαλιστικών εισφορών για αυτόν ο οποίος ακόμα έχει και ζημία. Για αυτόν ο οποίος έχει κέρδη υπάρχει ανώτερο πλαφόν τα 70.333 ευρώ. Άρα κάποιος επιχειρηματίας, δεν είναι πολύ αυτή σήμερα, ο οποίος βγάζει 100.000 ευρώ το χρόνο για παράδειγμα, θα εισφορολογηθεί μέχρι του ποσού των 70.000 ευρώ. Κάποιος επιχειρηματίας ο οποίος έχει και μισθωτή απασχόληση, αν από αυτήν
καλύπτει τουλάχιστον 586 ευρώ μεικτό μισθό το μήνα, για το ποσό που εσοδεύει ως επαγγελματίας δεν εισφορολογείται βάσει κατωτάτου ποσού, αλλά μόνο βάσει του ποσού το οποίο έχει καθαρά κερδίσει. Αυτά είναι λοιπόν το πώς στην ουσία οι εισφορές ρυθμίζονται. Ποιες είναι τώρα βασικές διαφορές? Έχει κάνει κάποιες διαφορές, κάποιες αλλαγές. Παλιά το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μιας επιχείρησης, για παράδειγμα, αν ήταν και μέτοχος, αλλά είχε και αμοιβές ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, έπρεπε να είναι ασφαλισμένος στον ΟΑΕ. Σήμερα, για το κομμάτι των αμοιβών που λαμβάνει, είναι ασφαλισμένος στο μισθωτό κομμάτι του ΙΚΑ. Όσον αφορά το κομμάτι των μερισμάτων που λαμβάνει, αν μιλάμε για νόμιμη εταιρεία, εκεί πια ανήκει στον παλιό ΟΑΕ. Άρα έχουμε ότι κάποιος ο οποίος μέχρι τότε ήταν μόνο στον ΟΑΕ, μιλάω πάλι για μέλος Διοικητικού Συμβουλίου με μετοχές άνω 3%, αυτός πλέον έχει διπλή ασφάλιση. Για το κομμάτι των αμοιβών μισθωτός, για το κομμάτι των μερισμάτων επαγγελματίας. Αν βέβαια δεν έχει μερίσματα, αν δεν έχει μέλλοντα. Αν δεν έχει ούτε αμοιβές, αν δεν έχει καθόλου αμοιβές και καθόλου μερίσματα, εκεί επειδή λόγω του ότι είναι μέτοχος και μέλος του ΣΟΥ ανήκει στον ΟΑΕ, πληρώνει το χαμηλότερο, το 586. Αν όμως έχει αμοιβές και οι αμοιβές υπερκαλύπτουν τα 586 ευρώ το μήνα, τότε για το κομμάτι αυτό πληρώνει ως μισθωτός. Αν δεν σπάει τα μερίσματα, δεν καταβάλει κάτι. Για τότε, για παράδειγμα, υπάρχει μια φήμη ότι το Υπουργείο, επειδή ακριβώς ένας επιχειρηματίας μπορεί το μέρισμα να μην το σπάσει στον ένα χρόνο, να το σπάσει στα τρία χρόνια. Υπάρχει μία άποψη να εισφορολογηθεί όχι στο διανεμημένο ποσό, αλλά στο ενδυνάμει διανεμητέο ποσό. Αυτό είναι τρελό. Δεν μπορεί να γίνει βέβαια, αν δεν έχει εγκρίνει η Γενική Συνέλευση, τα κονδύλια. Αν τα έχει εγκρίνει, μπορεί να γίνει. Τώρα, όσον αφορά, είπαμε, τη ΣΥΚΕ, όπου τώρα στέλνεται πάρα πολλοί κόσμος, εκεί πέρα μόνο διαχειριστής στην ουσία υπόκειται στην καταβολή ασφαλιστικών εισφορών. Όσον αφορά το θέμα των μπλοκατιών, αν σας ενδιαφέρει, και υπάρχουν εργαζόμενοι, οι οποίοι είναι εταιρείες, εσείς είχατε εργαζομένους, οι οποίοι είναι με μπλοκάκι και είναι πάρα πολύ θολό το σύστημα. Τι λέει στην ουσία? Ότι αν συμφωνείτε με τον εργαζόμενο, πρέπει πια εκείνος να κόβει τιμολόγιο, το οποίο θα αναφέρει πάνω άρθρο 39, παράγραφο 9, προκειμένου να μοιραστούν οι ασφαλιστικές εισφορές, να πληρώσει εκείνος το 1% και ο εργοδότης τα 2/3. Αν δεν συμφωνείτε με αυτή τη διαδικασία, εκείνος που μπορεί να πάει να κάνει αίτηση καταγγελία στον ΕΦΚΑ, να σας κοινοποιήσει ο ΕΦΚΑ ότι εκείνος σας έχει δηλώσει ως εργοδότες και να κάνετε ένσταση, και μέχρι να αποφανθεί ο ΕΦΚΑ, εκείνος θα πληρώνει μόνο το 9,22% και στο μέλλον θα επιβαρυνθεί όποιος χάσει από την διαδικασία αυτή. Εδώ υπάρχει ένα ερώτημα. Είναι καλυμμένος ο εργοδότης, αν ο εργαζόμενος του πει δεν θέλω να το πάμε έτσι? Το βρίσκουμε μεταξύ μας. Μου ανεβάζει λίγο το μισθό ή δεν μου ανεβάζει τίποτα και προχωράμε όπως ήσχε στο παρελθόν. Είναι καλυμμένο? Κανείς δεν μπορεί να απαντήσει 100%. Είναι ένα νομικό ζήτημα το αν θα είναι καλυμμένος. Εδώ τι έχουμε? Έχουμε ένα νόμο που είναι αναγκαστικού δικαίου. Ο νόμος, το 39 παράγραφο 9, λέει ρητά ότι μέχρι δύο εργοδότες, αν έχει κάποιος, θεωρείται ότι είμαι μισθωτός. Άρα ο εργοδότης υποχρεούται να καταβάλει ασφαλιστικές φορές. Είναι ρητός, δεν λέει αν θέλει. Η εντύπωση από την άλλη μεριά, η εντύπωση λέει αν πάει ο εργαζόμενος, αν το δηλώσει, αν γίνει ένσταση. Ρωτάει ένας εργοδότης λοιπόν, είμαι καλυμμένος αν είναι τώρα ο εργαζόμενος και εγώ δεν θέλω να το πάμε έτσι. Σε δύο χρόνια να μου κάνει καταγγελία. Αν θέλετε τη γνώμη μου, 100% καλυμμένος δεν είμαι. Γιατί ακριβώς θα μπορούσε να ισχυριστεί νομικά ο εργαζόμενος δύο χρόνια μετά ότι η εγκύκλωση αυτή πράγματι αυτό λέει, άρα είναι καλυμμένος ο εργοδότης, αλλά η δίκαιος έχει βγει κατά παράβαση της νομοθετικής εξουσιοδότησης. Δηλαδή, ενώ ο νόμος έχει μία αναγκαστική δικαιού διάταξη, η εγκύκλωση αυθαίρετα το προαιρετικοποιεί. Άρα, 100% καλυμμένος. Εδώ, αν το δείτε εκτός εργασίας, δεν της πέφτει λόγος. Εδώ ο νόμος δεν έχετε να αλλάξει. Δεν έχετε να αλλάξει την εργασιακή σχέση. Αποδέχεται ότι αυτή η εργασιακή σχέση είναι με μπλοκάκι. Δεν παρεμβαίνω σε αυτό. Αν ήθελε να παρέμβει σε αυτό, θα έπρεπε να πει 41% όλοι ακόμα και σε ένα μπλοκάκι. Άρα στην ουσία θα τελείωνε το μπλοκάκι. Εδώ δεν γίνεται αυτό. Δέχεται και λέει: αποδέχομαι ότι αυτή η εργασιακή σχέση είναι έτσι. Δεν την αλλάζω εργασιακά. Επειδή θεωρώ ότι υποκρύπτει εξαρτημένη σχέση εργασία, ασφαλιστικά μετακυλείω το κόστο κατά τα τέταρτα στον εργοδότη. Αυτό είναι το πνεύμα. Άρα δεν είναι ότι κινδυνεύει ο εργοδότη να έρθει το θέμα εργασία. Κινδυνεύει όμως ενδεχομένως, αν του στείλει το ΙΚΑ σε δύο χρόνια και το ΙΚΑ δει ότι πράγματι έχει μόνο έναν εργοδότη, να του πει κάτι. Κυρίως θα πάει ο εργαζόμενος να κάνει καταγγελία.
εκεί πέρα, εγώ σας λέω ότι έρχεται το Υπουργείο, έρχεται το ΕΠΕ και λέει, αφού βάσει εγκυκλίου ήταν στην ουσία το αιρετικό και δεν το έκανες, καλεί τον εργοδότη. Ο ΕΦΚΑ μάλλον αυτό θα πει. Αν όμως πάει ο εργαζόμενος μετά στα διοικητικά δικαστήρια, γιατί τα διοικητικά δικαστήρια είναι αρμόδια να κρίνουν αν η εγκύκλιος είναι σύνομη, εκεί υπάρχει πιθανότητα η εγκύκλιος να έχει πρόβλημα. Γιατί τα δικαστήρια θα πούνε ότι εδώ πέρα έχουν ένα νόμο που είναι εργαστικό δικαίου. Ναι, μεν ο ΕΦΚΑ κρίνει πάντα βάσει των εγκυκλίων, οι υπάλληλοι του ΕΦΚΑ, άρα θα πούνε αφού δεν ήρθε ο εργαζόμενος τότε, δεν μα πέφτει λόγος. Όμως τα διοικητικά δικαστήρια μπορούν να πούνε ότι αυτή η εγκύκλιος ήταν κατά παράβαση της νομοθετικής εξουσιοδότησης. Η κυβέρνηση λοιπόν, αν ήθελε να τελειώσει τα μπλοκάκια, θα έπρεπε πολύ απλά να πει 41% και στα μπλοκάκια. Άρα δεν θα υπήρχε λόγος να υπάρχουν μπλοκάκια. Τώρα τα αφήνει και μάλιστα κλείνει και το μάτι σε έναν εργοδότη να του κάνει όλους τους μπλοκάκια, άμα θέλει, και να γλιτώνει τη διαφορά 41% με 26,95% που είναι οι εισφορές στο μπλοκάκι. Αλλά ο εργοδότης είναι σε έναν βαθμό ακάλυπτος στο μέλλον. Που όλα αυτά θα κρυφθούν νομολογιακά. Εδώ υπάρχει και ένα άλλο θέμα. Για παράδειγμα, οι υπάλληλοι της ασφαλιστικής εταιρείας που έχουν σύμβαση προμήθειας. Ναι, όπως λέτε, να έχουν σύμβαση προμήθειας. Αν έχουν έναν εργοδότη, εκεί η φάση του νόμου είναι μισοτή. Βέβαια, νομίζω ότι οι ίδιοι ζήτησαν να μην είναι. Δεν ξέρω πώς έγινε. Ναι, η σύμβαση προμήθειας όμως, που δεν μπορεί να θεατηθεί εξαρτημένη σχέση εργασίας. Άρα εδώ έχουμε ένα πρόβλημα ότι ο νόμος είναι αρκετά θολός. Δηλαδή πάει και λέει στην αιτιολογική έκθεση, θεωρώ υποκριτόμενη σχέση εργασίας αυτήν. Γι' αυτό τον λόγο του εντάσσω στη μετακίνηση του κόστους στον εργοδότη. Ενώ εδώ για παράδειγμα στο Φερνάνδη έχουμε μια ξεκάθαρη σύμβαση, η οποία δεν είναι σύμβαση εργασίας.